Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδης ανέμους και χιόνια στα ορεινά προκαλεί το νέο κύμα κακοκαιρίας ηφαιστείωνας που δοκιμάζει το νησί μας, με την πυροσβεστική υπηρεσία να βρίσκεται επιποδός, στείλοντας επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στη Δυτική Κρήτη και με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο των Χανίων. Είχαμε καταπτώσει σε αρκετά σημεία και στην Εθνική Οδό, τουλάχιστον σε 3-4 το βράδυ, τις οποίες ανοίξαμε, αλλά και στο επαρχιακό δίκτυο και στους δημοτικούς δρόμους. Ήδη παραμένουν ακόμα κλεισμένοι, ο δρόμος παραμένει κλεισμένος Πλάτωνος Φενάρη και επιχειρούμε για από τις δύο μεριές να τον ανοίξουμε, δηλαδή με ξεχωριστά συνεργεία. Άνοιξε ο δρόμος της Παλιόχωρας από την περιοχή Μεσάβλια Φλόρια και κατεβαίνουν από ό,τι ξέρω τα μηχανήματα προς την Κάντανο. Λόγω της κακοκαιρίας κινδύνεψε ζευγάρι ηλικιωμένο θηκίσαμο, καθώς στο εσωτερικό του σπιτιού του εισέβαλαν νερά της βροχής, με τους πυροσβέστες να σπέβουν στο σημείο, απομακρύνοντας το ζευγάρι από το σπίτι, μεταφέροντάς τους σε ασφαλή χώρο. Τα νερά ανέβαιναν απειλητικά για τους ηλικιωμένους. Επενέβη η τοπική υπηρεσία με δύο πυροσβέστες, απομάκρυνε τους ηλικιωμένους από τη μονοκατοικία τους. Λίγες ώρες αργότερα, δύο γυναίκες, οι οποίες επέβαιναν σε γιο ταχύ, κινδύνεψαν στην προσπάθειά τους να διασχίσουν υπόγεια διάβαση στην περιοχή του Σταλού, καθώς ακινητοποιήθηκε το όχημά τους. Έκανε μία διάσωση δύο γυναικών, όπου έμεινε το αυτοκίνητό τους σε μία υπόγεια διάβαση με νερά στην περιοχή του Σταλού, οι οποίες οι δύο γυναίκες θα κινδύνευαν. Βράχια αποκολλήθηκαν στο δικό δίκτυο Χανίων Κισάμου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν υλικές ζημιές σε διερχόμενο όχημα, με τον οδηγό να είναι καλά στην υγεία του. Τύπησε ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο ο βράχος, προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα, αλλά ευτυχώς ο οδηγός δεν κινδύνευσε. Στην πόλη των Χανίων έσπασαν κλαδιά δέντρων σε πολλά σημεία, ενώ στη λεωφόρο Σούδας ξεριζώθηκε ένας ευκάλυπτος. Όλα φαίνονται μέχρι στιγμής ότι κυλούν και παρακολουθούμε το φαινόμενο και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα περάσει και αυτό το κύμα κακοκαιρίας χωρίς έτσι να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα. Τα συνηθισμένα, τα μηχανήματα είναι όλα στους δρόμους, δουλεύουν, εξιονίζουν. Γενικά ο κόσμος όμως θα πρέπει να προσέχει, όπως έχουμε πει επανειλημμένως. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχή το πρωί σημειώθηκαν στο κέντρο των Χανίων, στον Πλατανιά και στο Ακροτήρι. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να σημειώνονται στο χάρτη με τα μοβ και μαύρα χρώματα, ξεπερνώντας συνολικά τα 200 χιλιοστά βροχής. Σε επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστική υπηρεσία, 3η ΕΜΑΚ, αστυνομία, ΕΚΑΒ, περιφέρεια Κρήτης και Δήμη. Η ομάδα έργου πολιτικής προστασίας με μηχανήματα και προσωπικό, χειριστές, ανάλογα με την εκδήλωση του φαινομένου, έτοιμη να βοηθήσει και να συνδράμει το έργο των κρατικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ποτάμια φούσκωσαν. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους, ενώ για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να διασχίζουν τις ιρλανδικές διαβάσεις και στο Ηράκλειο. Προβλήματα με τις πτήσεις υπήρξαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ στο λιμάνι του Ηρακλείου τα πλοία παραμένουν δεμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Έχουμε απαγορευτικό, αναμένεται να διατηρηθεί το απαγορευτικό αυτό και για την αυριανή ημέρα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στο επιβατικό κοινό να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις κατατόπους λιμενικές αρχές και τις πλειοκτήτριες εταιρείες και τους υπεύθυνους των ναυτικών πρακτορείων.